Προσευχηθούμε και ο αδελφός μας ο Γεωργίου Βαγγέλης σας φέρει, να μας φέρει ενώπιον του Κυρίου. Με σεβασμό και με ευλάβεια στεκόμεθα ενώπιον σου Κύριε. Αμήν Χριστέ. Σε ευχαριστούμε που μας αξίωσες να γνωρίσουμε Εσένα στη ζωή μας, γιατί μόνο εσύ είσαι Άγιος Ιησού Χριστέ. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αξιώνεις να απολαμβάνουμε τα παιδιά μας μέσα στην αγκαλιά σου Κύριε, στην Αγία σου Εκκλησία. Αμήν Κύριε. Είμεθα ο λιγότερο του μηδενός Κύριε. Δεν αξίζουμε περισσότερο από τους άλλους ανθρώπους αγαθέ. Αλλά η χάρη σου είναι μεγάλη Κύριε και σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για αυτές τις στιγμές που ζούμε μέσα στην παρουσία σου την Αγία. Σε ευχαριστούμε για αυτήν την ημέρα, για όλα μας τα αδέρφια, όλοι όσοι βρίσκονται ανάμεσά μας. Εσύ να τους ευλογήσεις Κύριε, να αναλάβεις τις οικογένειες όλων των αδερφών μου, όλων των ανθρώπων που σε εξητούν Κύριε, να ελευθερώσεις εσύ αγαθέ όλες τις οικογένειες και να είναι όλοι αγαπημένοι ενώπιόν σου αγαθέ. Σε παρακαλούμε, ευλόγησε και το υπόλοιπο της ώρας Κύριε Θεέ μου, εσύ να ευλογήσεις αυτό τον γάμο Κύριε. Ναι Πατέρα, ναι Πατέρα, Αλληλούια Κύριε μου. Γιατί εσύ μόνον δύναστε να στηρίξεις ένα σπίτι Κύριε μου. Εάν εσύ μας εγκαταλείψεις Κύριε, δεν μπορούμε να σταθούμε Κύριε μου πουθενά. Σε ευχαριστούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού Πατέρα. Στα ζητούμε όλα αυτά. Αμήν Κύριε. Αμήν Κύριε. Αγαπητέ αδερφέ Αλέξανδρε, αγαπητή αδερφή Ιωάννα, προσέρχεστε αυτή την ώρα αυτοβούλος και αβιάτος εις την ιεράν αυτή τελευταία του γάμου. Αγαπητοί αδελφοί, συγγενείς και φίλοι, προσήλθαμε εδώ ενώπιον του Θεού και της Εκκλησίας για να προσευχηθούμε στον Κύριό μας και Θεό μας και να τον παρακαλέσουμε να ενώσει τον αδελφό μας, τον αγαπητό τον Αλέξανδρο και την αδελφή μας, την αγαπητή την Ιωάννα, με τον ιερό δεσμό του γάμου και να τους κάνει σήμερα μια οικογένεια ευλογημένη, αγαπημένη και αγία. Αν κάποιος από εσάς, όλους, γνωρίζει κάποια αιτία για την οποία οι δύο αυτοί νέοι δεν μπορούν να παντρευτούν, ας μιλήσει τώρα αλλιώς ασιωπά. Πατέρα μας αγαπημένες, στο όνομα του Χριστού την ώρα αυτή στεκόμαστε στην παρουσία σου την Αγία, καθώς εσύ ο παντοδύναμος Θεός μας προσκάλεσες να παρευρεθούμε στον γάμο των αγαπημένων μας αδελφών Αλέξανδρου και Ιωάννας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ στο όνομα του Χριστού. Σε παρακαλούμε την ώρα αυτή το αίμα του Ιησού Χριστού να πέσει επάνω μας, να καθαρίσει πάντα σημάς από κάθε τι που λυπεί το Πνεύμα Σου το Άγιο. Ζητάμε όλοι μαζί στο όνομα του Χριστού, συγχώρεσέ μας, αγίασέ μας, καθάρισέ μας και γέμισε την αίθουσα αυτή με την παρουσία Σου δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω, ώστε αυτό το γάμο να μην το πράξει άνθρωπος, αλλά να είμαστε μάρτυρες όλοι μας, ότι εσύ ο παντοδύναμος Θεός, δια του Ιησού Χριστού και εν Πνεύματι Αγίω, ένωσες αυτά τα δυο ευλογημένα παιδιά σε μία οικογένεια, αγία, ευλογημένη, τέλεια ενώπιόν σου Κύριε Θεέ μου και αγαπημένη ιδιαιτέρως. Τώρα αφιερώνουμε την ιερά αυτή τελετή του γάμου σε σένα τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα σου το Άγιο και σε οικετεύουμε στο όνομα του Χριστού. Εσύ να ανοίξεις τους καταράκτες του ουρανού και ευλογών, κατά πάντα να ευλογήσεις τα παιδιά αυτά και όλους τους παρευρισκομένους. Και εσύ να πληθύνεις τα παιδιά αυτά, αλλά και όλους τους παρευρισκομένους. Και εσύ να ευλογήσεις και την πατρίδα μας την Ελλάδα να κάνει σωτηρία μεγάλη. Εις δόξαν και έπαινον του ονόματος του Αγίου. Στο όνομα του Χριστού τα ζητούμε όλα αυτά. Και σε ευχαριστούμε. Αμήν. Καθίστε αδελφοί και αψάλουμε τον ύμνο 541. Απ' αγάπη ο πλαστής Θεός,
τον παραδείσο τους πρωτοπλάστους, δύο έθεσ' αυτούς κατ' εικόνα Θεού, και ευλόγησε το γάμο. Δόξα, δόξα σε σε ο Θεέ. Και τους δύο νύμφους αυτούς ευλόγησε, Πατέρα, δώσ' να ζήσουν σαν δούλοι Χριστού και η ζωή του σαφώς να προβάλλει με την υπακοή και την πίστη σε σε, ώστε να σε δοξάζει. Δόξα, δόξα σε σε ο Θεέ, Αγία σε την τελετή, και τους δύο μαζί μελονύμφους αυτούς ευλόγησε, Πατέρα. Στη ζωή στο ταξίδι αυτό να βοηθάσει αυτούς κάθε μέρα, και ενδυνάμων αυτούς και προστάτευ' αυτούς ουρανίε Πατέρα. Δόξα, δόξα σε σε Αγία σε την τελετή, και τους δύο μαζί μελονύμφους αυτούς ευλόγησε, Πατέρα. Εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Η δε γη ήτο άμορφος και έρημος, και σκότος επί του προσώπου της αβύσσου, και πνεύμα Θεού εφέρετο επί της επιφανίας των υδάτων. Κι είπεν ο Θεός, γεννηθεί το φως, και έγινε φως. Κι είδεν ο Θεός το φως ότι το καλόν, και διεχώρησε ο Θεός το φως από τους σκότους, και κάλεσε ο Θεός το φως ημέραν, το δε σκότος νύχτα, και έγινε σπέρα και έγινε πρωί ημέρα πρώτη. Κι είπεν ο Θεός, ας κάμωμεν άνθρωπον κατ' εικόναν ημών καθομοίωσιν ημών. Και επίησεν ο Θεός τον άνθρωπον κατ' εικόνα εαυτού, κατ' εικόνα Θεού επίησε αυτόν, άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς, και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός, και είπε προς αυτούς ο Θεός, αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε τη γη και κυριεύσατε αυτήν. Αυτή είναι η γένεση του ουρανού και της γης, ότε εκτίστησαν αυτά καθήν ημέραν, επίησεν Κύριος ο Θεός τον ουρανό και τη γη, και πάντα τα φυτά του αγρού πριν γίνωση επί της γης, και πάντα των χόρτων του αγρού πριν βλαστήσει. Και έπλασε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπον από χώματος εκ της γης, και νεφίσισεν εις τους μικτήρας αυτού πνοήν ζωής, και έγινε ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσα. Και φύτευσεν Κύριος ο Θεός παράδεισον εν τη Εδέμ κατά Ανατολάς, και έθεσε εκεί τον άνθρωπο τον οποίον έπλασε. Και Κύριος ο Θεός έκαμε να βλαστήσει εκ της γης πάν δέντρων ωραίων εις την όρασιν και καλών εις τη γεύσιν, και το ξύλον της ζωής εν μέσω του παραδείσου. Και έλαβε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπον και έθεσε αυτόν εν το παραδείσο της Εδέμ, δια να εργάζεται αυτόν και να φυλάτει αυτόν. Και είπεν Κύριος ο Θεός, δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος, θέλω κάμεις αυτόν βοηθόν όμοιον με αυτόν. Έπλασε δε Κύριος ο Θεός εκ γης πάντα τα ζώα του αγρού και πάντα τα πετεινά του ουρανού, και έφερεν αυτά προς τον Αδάμ για να είδει πώς να ονομάσει ο Αδάμ αυτά. Και ό,τι όνομα ήθελε δώσει ο Αδάμ εις πανέψυχον, τούτο να είναι το όνομα αυτού. Και έδωκε ο Αδάμ ονόματα εις πάντα τα κτίνη και εις τα πτηνά του ουρανού και εις πάντα τα ζώα του αγρού. Εις δε τον Αδάμ δεν ευρίσκετο βοηθός όμοιος με αυτόν. Και επέβαλε Κύριος ο Θεός έκστασιν επί τον Αδάμ και εκοιμήθη. Και έλαβε μία εκ των πλευρών αυτού και έκλεισε. Μία εκ των πλευρών αυτού και έκλεισε με σάρκα τον τόπον αυτής. Και κατεσκεύασε Κύριος ο Θεός την πλευράν
την οποία έλαβεν από του Αδάμ εις γυναίκα και έφερεν αυτήν προς τον Αδάμ. Και είπεν ο Αδάμ, τούτο είναι τώρα οστούν εκ των οστέων μου και σάρξη εκ της σαρκός μου. Αυτή θέλει ονομαστεί Ανδρής, διότι εκ του ανδρός αυτή ελήφθη. Δια τούτο θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και θέλει προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού και θέλουν συνείστε οι δύο η σάρκα μία. Αμήν. Εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανό και όλα τα στρατεύματα του ουρανού και γέμισε αυτόν τον ουρανό, αλλά έθεσε όμως και κύματα πολλά τα οποία είναι ακόμη ακατοίκητα. Στη συνέχεια έπλασε τη γη και ο σκοπός του Θεού ήταν αυτά τα κύματα να κατοικιστώσει, να γεμίσει ο ουρανός, αλλά όχι από δημιουργήματα, πλάσματα, συγχωρέστε με την έκφραση, ό,τι να είναι, αλλά από δημιουργήματα και πλάσματα που να είναι και φτιαγμένα και αποδεδειγμένα με τη θέλησή τους, όμοι με αυτόν κατά την εικόνα και την ομοίωση αυτού. Και αυτό είναι, αδελφοί αγαπητοί, το μέγα θαύμα. Αυτό είναι αυτό το οποίο έχει προσδιορίσει ο Θεός από καταβολής κόσμου. Γιατί δεν είναι καλόν, όπως ομολόγησα αργότερα, στον άνθρωπο να είναι μόνος, όπως δεν είναι καλόν και στο Θεό να είναι μόνος και να μην υπάρχει όμοιος με Αυτόν. Φοβερό το σχέδιο του Θεού. Μόνο ο Θεός μπορούσε να σκεφτεί κάτι τέτοιο. Και αυτό λέγεται αιώνια ζωή, βασιλεία των ουρανών. Όπου στο τέλος, στην τελική κρίση, καθώς πάσαν την κρίση ο Θεός την έδωσε στον Υιό του το μονογενή, τον άνθρωπο Χριστόν Ιησούν, και ο άνθρωπος αυτός Χριστός Ιησούς, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, θα χωρίσει τους ανθρώπους, όπως ένας ποιμένας τα πρόβατα και τα κατσίκια, και τα μεν πρόβατα θα βάλει εκ δεξιών, τα δε ρήφια εξ αριστερών, και θα πει προς τους εκ δεξιών, έλθετε εσείς οι ευλογημένοι του Πατρός μου και κληρονομήσατε την βασιλεία την ετοιμασμένη για σας από καταβολής κόσμου, και θα στρέψει στα ερήφια και θα πει υπάγεται εσείς οι κατηραμένοι του Πατρός μου εις το πύρτο εξώτερον το ετοιμασμένον για τον διάβολο και τους αγγέλους αυτού. Αυτή είναι η αρχή και αυτό είναι το τέλος, αλλά ενδιάμεσα υπάρχουμε εμείς, και θα έλεγα σήμερα ενδιάμεσα υπάρχουν δύο ευλογημένα παιδιά, ο αδερφός μου Αλέξανδρος και η αδερφούλα μου Ιωάννα. Δύο άγια παιδιά, καθαρά παιδιά, τα οποία ο Θεός εξέλεξε εκ του κόσμου και δεν είναι εκ του κόσμου, γιατί τα εξέλεξε ο Θεός. Είναι παιδιά τα οποία δια της πίστεως σήμερα είναι όχι μόνο κατά την εικόνα του Θεού όπως καταρχάς ο Αδάμ, αλλά είναι και κατά την ομοίωση του Θεού, διότι δια του Ιησού Χριστού εδέχθησαν, πίστεψαν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Επεκαλέστησαν το όνομα Αυτού και ο Θεός αναγέννησε αυτούς εις ελπίδα ζώσα. Θα κληρονομήσουν βασιλεία, μάραντο, αμίαντο, αγία εν τέλει. Και σήμερα λαμβάνει η χώρα ένα σημαντικότατο γεγονός που λέγεται η ένωση δύο ανθρώπων, ένα φοβερό μυστήριο. Δύο άγνωστοι άνθρωποι, δύο άγνωστα παιδιά. Ο ένας από την Κέρκυρα και ο άλλος κάπου εδώ, από την Αθήνα. Όμως κάποια στιγμή συνέβη κάτι συγκλονιστικό που μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει. Αλλά ο Θεός μόνο μπορεί να το κάνει σε αυτούς που το εξητούν να γίνει. Να το κάνει ο Θεός. Ό,τι ακριβώς έγινε εκείνες τις μέρες της γένεσης, όπου
ο Θεός πήρε χώμα και εκ του χώματος έπλασε τον Αδάμ, τον πρώτον άνθρωπο, τον πρώτον Αδάμ, ενεφύσιζε εις αυτόν από την πνοή του και μεταμόρφωσε τον Αδάμ κατ' εξαίρεση από όλα τα άλλα δημιουργήματα της γης που ήδη είχε δημιουργήσει εις ψυχήν ζώσα, ώστε ο άνθρωπος να είναι σε εισαγωγικά καταδικασμένος να υπάρχει αιώνια ή ευλογημένος να ζει αιώνια με το Θεό. Και τον ευλόγησε, αλλά ομολόγησε ο Θεός, αφού τον έθεσε στο ωραιότερο τόπο που μόνο ο Θεός μπορούσε να φτιάξει, σε ένα ιδιαίτερο τόπο, το λεγόμενο παράδεισο της Εδέμ, πανέμορφο, χωρίς κοιλίδα ή ρητίδα. Και αφού τον έθεσε μέσα και τον διέταξε να εργάζεται τον παράδεισο και να τον φυλάτει ο μόνος που μπορούσε, να εργάζεται τον παράδεισο και να τον φυλάτει. Τι σημαίνει να εργάζεται? Όχι να φυτεύει και να κλαδεύει, αλλά να εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού και να τον φυλάτει τον παράδεισο από την καταστροφή που κατεστρέφει εν τέλει, γιατί δεν τον φύλαξε καθώς έπρεπε. Και εκεί στον παράδεισο διεπίστωσε ότι δεν είναι καλό στον άνθρωπο να είναι μόνος, και αποφάσισε να δημιουργήσει έναν άνθρωπο όμοιον με τον Αδάμ, κατά την εικόνα και την ομοίωση του Αδάμ, για να είναι βοηθός του Αδάμ μέσα στον παράδεισο. Και το έκανε με έναν πολύ απλό τρόπο, όπως δημιούργησε και τον Αδάμ. Έφερε σε έκσταση, πήρε μια πλευρά του και από την πλευρά του έφτιαξε την Εύα, ώστε να είναι οστούν εκ των οστέων και σάρξ εκ της σάρξος αυτού. Και τότε έγινε το μεγάλο εκείνο θαύμα που γίνεται σε κάθε τέτοια περίσταση. Όταν ξύπνησε ο Αδάμ, όταν δημιουργήθηκε η Εύα, έστρεψε ο Αδάμ και είδε την Εύα, και έστρεψε και η Εύα και είδε τον Αδάμ, και μέσα τους ήλθε η αγάπη του Θεού Πατρός που εκχέεται στις καρδιές των ανθρώπων δια Πνεύματος Αγίου, και αγάπησε ο Αδάμ την Εύα και αγάπησε η Εύα τον Αδάμ και ευαρεστήθηκε ο Θεός, όπως ευαρεστείται σήμερα ο Θεός γιατί ο Αλέξανδρος αγαπάει την Ιωάννα και η Ιωάννα αγαπάει τον Αλέξανδρο. Και μπορεί να μην αγαπάει ο ένας τον άλλον. Δόξα στο Θεό. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Και εκεί έλαβε χώρα ο πρώτος γάμος. Εκεί ένωσε ο Θεός ο ίδιος, όπως και σήμερα. Το γάμο αυτό ο Θεός θα το κάνει. Εμείς παρευρισκόμαστε προσκεκλημένοι να δοξάσουμε το Θεό. Σήμερα υπάρχει ο γαμπρός, ο νυμφίος και η νύμφη. Ο νυμφίος χαίρεται για την νύμφη και η νύμφη δοξάζει το Θεό για τον νυμφίο. Και κάποτε άλλο θα γίνει ένας άλλος γάμος. Πάλι εκεί θα υπάρχουν ο νυμφίος και η νύμφη. Ο νυμφίος θα χαίρεται για την νύμφη και η νύμφη θα δοξάζει το Θεό για τον νυμφίο. Και θα υπάρχουν και προσκεκλημένοι, όπως εμείς είμαστε σήμερα, που θα χαιρόμαστε στο γάμο. Αλλά εμείς ακόμη θα έχουμε και κάποια άλλη υποχρέωση, να προσευχόμαστε για το γάμο. Ο Θεός ευλογώ να ευλογήσει την οικογένεια αυτή, πληθύνω να την πληθύνει και να την καταστήσει από τώρα μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας. Μια οικογένεια αγία, ευλογημένη, τέλεια, αγαπημένη, έτοιμη για την αρπαγή της Εκκλησίας. Που αυτό είναι και το ζητούμενο. Το ζητούμενο δεν είναι να έχεις σύζυγο τον πάρα πολύ καλό αδερφό Αλέξανδρο, και το ζητούμενο Αλέξανδρο δεν είναι να έχεις σύζυγο την εξαιρετική Ιωάννα, που εσύ δεν την ξέρεις από μικρή, εγώ τον ήξερα από μικρή. Δεν είναι αυτό το σημαντικό. Το σημαντικό είναι εσύ έχεις την υποχρέωση να οδηγήσεις την Ιωάννα στην αρπαγή της Εκκλησίας. Και εσύ έχεις την υποχρέωση, υποτασσόμενη στον άντρα σου, να τον βοηθάς να φτάσετε μαζί μέχρι το τέλος στη Βασιλεία των Ουρανών.
Αυτός είναι ο σκοπός του γάμου σας, αυτός είναι ο σκοπός της ζωής σας, συν να φέρετε καρπό πολύ, ο καρπός σας να μένει, εις δόξαν και έπαινον Θεού Πατρός. Γι' αυτό παντρευόσαστε, γι' αυτό σας ένωσε ο Θεός, γι' αυτό σου χάρισε ο Θεός την Ιωάννα. Αφενός με να την κάνεις ευτυχισμένη, αφετέρου το σημαντικότερο δεν να την οδηγήσει στον ουρανό. Γι' αυτό τον χάρισε τον Αλέξανδρο. Αφενός μεν για να τον κάνεις ευτυχισμένο, αφετέρου δε και το κυριότερο να τον βοηθήσεις να πάτε όλοι μαζί οικογενειακώς στον ουρανό. Αυτός είναι ο σκοπός σας. Δεν είναι να πετύχετε, είναι να ευλογηθείτε. Αμήν. Σας έχουν πει ότι είστε πολύ ωραία παιδιά. Αλλά δεν είναι αυτό το σημαντικότερο. Σας έχουν πει ότι είστε παιδιά του Θεού, αλλά το ξέρετε. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Και έτσι, όταν είδε ο Αδάμ την Εύα, εντυπωσιάστηκε. Δεν υπήρχε άλλη. Μία ήταν γι' αυτόν. Καμία άλλη δεν υπήρχε. Και όταν μίλησα με τον Αλέξανδρο, μου λέει, μία αγαπάω. Έτσι, Βαγγέλη. Μία αγαπάω. Μία είναι η Ιωάννα. Αλλά και για την Εύα δεν υπήρχε άλλος. Ένας ήταν ο Αδάμ. Μοναδικός. Τέλειος. Δεν γινόταν να μην αγαπήσει ο ένας τον άλλον. Και αφού τους πάντρεψε ο Θεός, τους έκανε ένα ο Θεός, τότε έδωσε και μία συγκεκριμένη εντολή. Δια τούτο, καθώς ο Αδάμ αγάπησε την Εύα και καθώς η Εύα αγάπησε τον Αδάμ, καθώς ο Αλέξανδρος αγάπησε την Ιωάννα, δεν θα την αγαπήσει, την αγάπησε, και καθώς η Ιωάννα αγάπησε τον Αλέξανδρο, δεν θα τον αγαπήσει, τον αγάπησε, και ο Θεός τους λέει τώρα, γι' αυτό το λόγο θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού όσο και καλός να είναι και τη μητέρα αυτού όσο και καλύτερη να είναι και θέλει προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού. Αμήν, Αλέξανδρε. Και τότε θα γίνουν οι δύο η σάρκα μία. Αλλά αγαπημένα μου αδέλφια, το ζητούμενο δεν είναι το εύκολο να γίνουν οι δύο η σάρκα μία. Το ζητούμενο, το οποίο μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει, είναι να γίνουν η σάρκα μία, αλλά να γίνουν και μια ψυχή και ένα πνεύμα. Αυτή είναι η ενότητα της πίστεως και η ενότητα του Πνεύματος του Αγίου. Ένα. Μια ψυχή, ένα πνεύμα, ένα σώμα. Και τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ό,τι σ' αρέσει, συγγνώμη, ό,τι αρέσει σε σένα Ιωάννα, πρέπει να αρέσει και σε σένα Αλέξανδρε. Και ό,τι αρέσει σε σένα Αλέξανδρε, πρέπει να αρέσει σε σένα Ιωάννα. Αυτό μόνο ο Θεός θα το κάνει. Οπότε δεν θα υπάρχει διαφωνία, αλλά ακόμη περισσότερο και μια ψυχή. Ό,τι θέλεις Ιωάννα, πρέπει να είναι κάτω από τη θέληση του Αλέξανδρου. Και ό,τι θέλεις Αλέξανδρε, πρέπει να είναι κάτω από τη θέληση της Ιωάννας. Αυτό είναι μια καρδιά, μια ψυχή. Αλλά και το ίσως το πιο σημαντικό στον άνθρωπο είναι να είσαι και ένα πνεύμα. Ό,τι νομίζεις, ό,τι πιστεύεις θα είναι κάτω υποτεταγμένο από το νομίζω και το πιστεύω του Αλέξανδρου. Αλλά και σένα Αλέξανδρε, ό,τι νομίζεις και πιστεύεις πρέπει να είναι πάντοτε σύμφωνο με το νομίζω και το πιστεύω της Ιωάννας. Αυτό αδερφοί είναι η ευλογία του Θεού. Δεν είναι να γίνεται ένα σώμα. Αυτό γίνεται και ο κόσμος. Η ευλογία του Θεού είναι να σας κάνει ο Θεός. Δεν μπορείτε να γίνετε. Αλλά μπορείτε να το ζητήσετε από τον Πατέρα Θεό εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Όχι να γίνει, να σας το χαρίσει. Και αυτό είναι το αίτημά σας σήμερα. Όταν θα φτάσει σπίτι σας και όλα θα έχουν περάσει. Ο γάμος, όλα θα έχουν περάσει. Και ξαφνικά θα βρεθείτε σε ένα σπίτι δυο σας. Για να βρεθείτε, για να γίνετε οι δύο η σάρκα μία. Πριν οτιδήποτε, γονατίστε.
Αγκάλιασέ τη, αγκάλιασέ τον ενώπιον του Θεού και με αγάπη πληστείτε Πνεύματος Αγίου και προσευχήσου Αλέξανδρε και πες Κύριε σήμερα κάνε μας σε παρακαλώ ό,τι θέλει να το θέλω, κάνε με σε παρακαλώ ό,τι νομίζω, ό,τι νομίζει να το νομίζω και να την αγαπάω με την αγάπη τη δική σου που θα εκχέει στην καρδιά μου δια Πνεύματος Αγίου. Τότε δεν υπάρχει κανένα χώρισμα. Τότε και μόνο τότε ο Θεός και μόνο ο Θεός θα μπορέσει να σας καταστήσει οικογένεια τέλεια, αγία, ευλογημένη, έτοιμη για τον ουρανό. Αλλά η δική σου προσευχή έχει πιο μεγάλη σημασία, αδερφή. Θα μου πεις γιατί. Γιατί είσαι σε αδυναμία, είσαι σκεύος ασθενέστερο. Και πάντοτε τα σκεύη τα ασθενέστερα είναι, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, προτιμητέα από το Θεό. Είσαι σε αδυναμία και η αδυναμία σου είναι η δύναμή σου. Όταν είμαι αδύνατος, λέει ο Απόστολος Παύλος, τότε είμαι δυνατός. Όταν η αδυναμία μου είναι πλήρης, τότε η δύναμη του Θεού είναι τελεία στη ζωή μου. Εσύ λοιπόν θα σταθείς εν αδυναμία. Γιατί είσαι εν αδυναμία. Έτσι σε έχει φτιάξει ο Θεός. Να υποτάσσεσαι στον άντρα σου. Και μέσα στην αδυναμία σου, την ομολογουμένη, την επιβεβαιωμένη, αμήν, θα προσευχηθείς και θα πεις Κύριε, σε παρακαλώ, κάνε σήμερα με τον Αλέξανδρο να είμαστε μία οικογένεια, ένα σώμα, μία ψυχή και ένα πνεύμα. Και ο Θεός ό,τι του ζητήσει σήμερα θα τα ακούσει και θα στο χαρίσει. Αρκεί να το ζητήσεις με αυτό που σε χαρακτηρίζει, την αγάπη σου για Αυτόν. Η αγάπη είναι αυτή που δίνει τη δύναμη να ακούγεται η προσευχή. Η αγάπη προς το Θεό, τον αγαπάς το Θεό. Αλλά όχι πιο πολύ τον Αλέξανδρο, αλλά και τον Αλέξανδρο τον αγαπάς. Με αυτή την αγάπη προς το Θεό και προς τον Αλέξανδρο να προσευχηθείς Ιωάννα μου. Και αυτά που θα ζητήσεις σήμερα ο Θεός θα στα δώσει. Αλλά και εσύ Αλέξανδρε, με την αγάπη σου προς το Θεό και προς την Ιωάννα, σήμερα το βράδυ μην αφήσετε τη βραδιά να περάσει. Γονάτισε προσευχή σου και με την αγάπη σου στο Θεό και στην Ιωάννα ό,τι ζητήσετε θα σας το δώσει. Εγώ στη θέση σας και στα παιδιά μου πάντοτε συνιστούσα. Την πρώτη νύχτα του γάμου γράψτε τα αιτήματά σας, πώς ονειρεύεστε, πώς θα θέλατε να είναι η οικογένειά σας σε όλη σας τη ζωή μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας. Και εσύ γράψε και εσύ γράψε και φέρτε τα σήμερα το βράδυ εν το ονόματι του Χριστού όμως δια Πνεύματος Αγίου στον Πατέρα Θεό. Και ο πατέρας σας θα ευαρεστηθεί, θα χαρεί, γιατί τον δοξάζετε, γιατί τον υπολογίζετε και ό,τι του ζητήσετε εν το ονόματι του Χριστού σήμερα και δια Πνεύματος Αγίου με τα πάσης βεβαιότητος, και αυτό είναι λόγος Θεού, σας βεβαιώνει ο Θεός με τα πάσης βεβαιότητος, ο Θεός όχι θα το κάνει, θα σας το χαρίσει και μάλιστα θα κάνει πολύ περισσότερα και καλύτερα από αυτά που μπορείτε να φανταστείτε και να ζητήσετε σήμερα. Γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ, μην το ξεχάσετε. Γράψτε, ζητήστε και ο Θεός θα ενεργήσει σήμερα με τρόπο που μόνο Αυτός ξέρει και μόνο Αυτός μπορεί. Γιατί είναι και παντοδύναμος και πανάδαγαθός, αλλά και αγάπη. Αμήν. Έτσι λοιπόν ξεκινάτε σήμερα μια ζωή. Μια ζωή που δεν την έχετε ξαναπερπατήσει. Δεν την έχετε ξαναζήσει. Δεν την έχετε φανταστεί. Σήμερα δεν θα ανήκει το σώμα σου σε σένα Ιωάννα. Από σήμερα. Από σήμερα το σώμα σου θα ανήκει στον Αλέξανδρο. Αλέξανδρε, από σήμερα δεν θα ανήκει το σώμα σου σε σένα. Από σήμερα το σώμα σου θα ανήκει στην Ιωάννα. Αμήν. Αυτό σημαίνει ότι την αγαπάς με την αγάπη που ο Θεός σου δίνει. Και αυτό σημαίνει ότι τον αγαπάς και το ξέρω με την αγάπη που ο Θεός σου δίνει. Και έτσι αρχίζετε με τις καλύτερες προϋποθέσεις ώστε η οικογένειά σας να είναι σε απόλυτη ευλογία. Και εμείς ευχόμαστε και εμείς προσευχόμαστε και εμείς στο τέλος θα προσευχηθούμε όλοι μαζί. Και αν δύο ή τρεις συμφωνήσουν, πόσο μάλλον όλοι μαζί. Και κάνουν έτοιμα οποιοδήποτε στον Πατέρα τον ουράνιο εν το όνομα του Ιησού Χριστού, ο Θεός θα μας το κάνει. Αλλά επαναλαμβάνω,
όλη τη δύναμη της ψυχής μου και της αγάπης που έχω για εσάς. Σήμερα μη χάσετε τη νύχτα σας. Έτσι. Γράψτε, ζητήστε και ο Θεός θα κάνει πολύ περισσότερα από αυτά που μπορείτε να φανταστείτε και από αυτά που μπορείτε να ζητήσετε. Εις δόξαν και έπαιναν του ονόματός του του Αγίου. Σήμερα λοιπόν ξεκινάτε μια καινούργια ζωή. Μια ζωή που δεν την έχετε ξαναζήσει, δεν την έχετε ξαναπερπατήσει. Δεν την ξέρετε. Σήμερα θα γνωρίσεις τη γυναίκα σου. Δεν την ξέρεις. Σήμερα θα γνωρίσεις τον άντρα σου. Δεν το ξέρεις. Το ξέρεις, αδελφό Αλέξανδρο. Την ξέρεις, αδελφή Ιωάννα. Δεν την ξέρεις, σύζυγό σου. Και δεν τον ξέρεις, σύζυγό σου. Γι' αυτό να προσευχηθείς. Να του βάζει ο Θεός πάντοτε στην καρδιά του αγάπη για σένα και να μην σταματάς. Και εσύ θα προσευχηθείς να της βάζει ο Θεός πάντα αγάπη στην καρδιά της για σένα. Αδελφοί αγαπητοί, αυτό δεν είναι αστιάκι. Θυμάμαι πριν χρόνια, όταν γεννήθηκε το πρώτο μου εγγονάκι, Κωνσταντίνος το όνομα, δεν με ήθελε καθόλου. Του περνά δώρα, του κάνα ό,τι μπορούσα, δεν με ήθελε καθόλου. Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ. Στενοχωριόμουν. Και είπα, τι θα κάνω τώρα. Και σκέφτηκα ότι υπάρχει ο Θεός. Και πάω λοιπόν το βράδυ γονατίζω και λέω, Χριστέ μου, σε παρακαλώ, κάνε το παιδί αυτό να μ' αγαπήσει. Γέμισε την καρδιά του με αγάπη για μένα. Και ό του θαύματος. Την άλλη μέρα, άλλο παιδί. Διαφορετικό παιδί. Ερχόταν απάνω, με αγκάλιαζε, με φύλαγε, δεν ήθελε τίποτα να του δώσω, μόνο με αγάπαγε. Και με αγάπηκε τόσο πολύ που με έφερε σε δύσκολη θέση. Και ξαναπάω το βράδυ το επόμενο στην προσευχή και λέω, Κύριε, όχι εμένα πιο πολύ, τον πατέρα του και τη μάνα του πιο πολύ. Εμένα μετά παππούς είμαι. Και έφερε ισορροπία ο Θεός. Και από τότε το έχω μάθει, αδερφοί. Πολύ σημαντικό να προσεύχεσαι να σε αγαπήσει ο άλλος. Δεν θα γίνει πάντοτε. Γιατί υπάρχουν καρδιές και καρδιές. Υπάρχουν άνθρωποι περήφανοι, με αλαζονικό πνεύμα. Υπάρχουν άνθρωποι με σκληρή καρδιά. Υπάρχουν άνθρωποι που νομίζουν ότι είναι. Αλλά εμείς θα το κάνουμε. Θα προσευχόμαστε με την ελπίδα μας ότι ο Θεός θα ενεργήσει. Όποια συνάντηση, ό,τι και να είναι. Άλλωστε η εντολή που μας έχει δώσει ο Θεός είναι αγαπάτε αλλήλους. Και το αγαπάτε αλλήλους είναι ένας ιδιαίτερος ιδιωματισμός της ελληνικής γλώσσης που σημαίνει να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Δεν είναι να αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι να αγαπήσεις τον αδελφό σου και να τον βοηθήσεις με την αγάπη σου να σε αγαπήσει και αυτός. Αν θέλει. Αν δεν θέλει δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Ο Θεός θα το κάνει. Έτσι λοιπόν, το πρώτο πράγμα με το οποίο θα ζείτε είναι προσευχόμενη η Ιωάννα πάντοτε να σε αγαπάει ο Αλέξανδρος. Και εσύ Αλέξανδρε προσευχόμενος πάντοτε να σε αγαπάει η Ιωάννα. Και ξέρετε αυτή η αγάπη θα αυξάνεται. Γιατί σε αγαπάει σήμερα, αλλά το σημαντικό είναι αύριο να σε αγαπάει πιο πολύ. Και το σημαντικό δεν είναι αύριο να σε αγαπάει πιο πολύ, μεθαύριο να σε αγαπάει ακόμη πιο πολύ. Μπορεί να γίνει. Εσείς δεν μπορείτε να το κάνετε. Ο παντοδύναμος Θεός μπορεί να το κάνει όμως. Μέχρι πότε, μέχρι τα βαθιά σας γεράματα και δεν θα έρθουν, γιατί ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Έτσι πιστεύουμε και έτσι ελπίζουμε. Αλλά μέχρι εκείνη τη στιγμή, κάθε μέρα η αγάπη σας να αυξάνει. Καταλαβαίνεις, αδερφέ Αλέξανδρε, πόσο ευτυχισμένος θα είσαι, πόσο ευλογημένος, πόσο χαρούμενος να έχεις μια γυναίκα που να σε αγαπάει κάθε μέρα και πιο πολύ. Το φαντάζεσαι. Φαντάζεσαι, Ιωάννα, πόσο ευτυχισμένη και καρούμενη θα είσαι να έχεις ένα σύζυγο που να σε αγαπάει κάθε μέρα και πιο πολύ. Και αυτό θα γίνει όχι γιατί σε καλεί, ούτε γιατί είναι καλός. Θα γίνει γιατί προσεύχεσαι και προσεύχεται. Τι ωραίο πράγμα, τι ωραίο δώρο είναι η προσευχή. Ό,τι αν ζητήσετε από τον Πατέρα μου τον ουράνιο εν το ονόματί μου θα το κάνει για να δοξαστεί ο Θεός. Τώρα όμως επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, ο καινούριος αυτός δρόμος, η καινούργια αυτή ζωή είναι άγνωστη για σας και πρέπει να μπει κάτω από κανόνες.
για να είναι πραγματικά μέσα στην ευλογία του Θεού. Ο πρώτος κανόνας είναι όπου δύο ή τρεις είναι συνηγμένοι, είσαστε δύο. Τώρα, αργότερα θα γίνετε και τρεις και τέσσερις και πέντε και δεν ξέρω πόσοι. Πάντως, όπου δύο ή τρεις είναι συνηγμένοι, εκεί είναι και ο Χριστός. Μην το ξεχνάτε. Μην την πληγώσεις ποτέ. Θα λυπηθεί ο Χριστός. Μην το στενοχωρήσεις ποτέ. Θα λυπηθεί, θα λυπάται ο Χριστός που είναι δίπλα σου. Πάντοτε θα αγωνίζεται να είναι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι, όπως αγωνίζεται ο Χριστός να είναι η Εκκλησία του χαρούμενη, ευτυχισμένη, ευλογημένη και Αγία. Αυτός είναι ο σκοπός σου. Και πάντοτε κι εσύ θα αγωνίζεσαι στην προσευχή και στην εξήτηση. Ο Αλέξανδρος να είναι ναι καλός σύζυγος, αλλά και καλός δούλος Θεού. Πιστός, φρόνιμος, αγαθός. Αμήν. Γιατί σήμερα σας παντρεύει όχι για να είστε παντρεμένοι, αλλά για να εργαστείτε για Αυτόν. Αμήν. Θέλετε. Δεν μπορούσε να σου δώσει καλύτερο, ο μοναδικός είναι. Και δεν μπορούσε να σου δώσει καλύτερη, η μοναδική είναι. Αλλά πού είναι καλύτερη να εργαστείτε στο έργο του Θεού με καρπό πολύ εις δόξαν και έπαινον Θεού. Και αυτό είναι το οποίο θα υποσχεθείτε σήμερα και θα ζητήσετε σήμερα. Θα σας προτείνω να ζητήσετε σήμερα να σας κάνει πρώτον δούλους και δούλοι, πιστούς, φρόνιμους και αγαθούς, αλλά μετά να του ζητήσετε να σας κάνει και φίλους του. Πολύ σοβαρό αυτό. Για να μιλάτε μαζί του στόμα με στόμα. Θυμάμαι μια φορά ήμουνα στον Κάλαμο πάλι με τον εγγονό μου τον Κωνσταντίνο. Μόλις είχε βαφτιστεί με πνευμάγιο, 8 χρονών ήταν. Και αφού παίξαμε, τρέξαμε, πήγαμε στην παιδική χαρά, φάγαμε, ήπιαμε το βράδυ, πήγαμε να κοιμηθούμε. Μόλις είχε βαφτιστεί με πνευμάγιο. Και του λέω: Κωνσταντινάκο, έλα τώρα να προσευχηθούμε, να πληστούμε Πνεύματος Αγίου, ώστε ό,τι αν ζητήσεις ο Θεός να σου δώσει. Και μου λέει: τι να του ζητήσω, παππού? Και εκεί εγώ κάτι έπαθα. Λέω: τώρα ό,τι του πρώτου παιδιού θα είναι. Και φεύγω και πηγαίνω στο άλλο δωμάτιο. Γονατίζω χωρίς να με βλέπει και λέω: Χριστέ μου, τι να του πω του παιδιού? Τι να του πω να ζητήσει? Και ήρθε και ευχαριστώ το Θεό ο Κύριος μπροστά μου και μου λέει: να του ζητήσεις, να του πεις, να μου ζητάει να τον κάνω και να είναι δούλος μου. Και να του πεις, να μου ζητήσει να τον κάνω να είναι και φίλος μου, για να μιλάμε στόμα με στόμα. Και βέβαια το είδα μετά γραμμένο. Δεν σας λέγω πλέον βουδούλους μου, φίλους μου σας λέγω και σας έθεσα. Όχι σας διέταξα, σας έθηκα, σας έθεσα να πάτε να φέρετε καρπό πολύ και ο καρπός σας να μένει. Πολύ σημαντικό, αδερφέ. Αλέξανδρε, η γυναίκα σου, να μην είναι μόνο γυναίκα σου, να είναι και αδελφή σου και φίλη σου. Πολύ σημαντικό, Ιωάννα μου, ο άντρας σου, τώρα δεν είναι πια ο Αλέξανδρος, τώρα είναι ο άντρας σου, να είναι και αδελφός σου και φίλος σου. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να έχετε ένα φίλο και οι δυο, μοναδικό κοινό, που λέγεται Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Να είναι φίλος σας, στενός. Είναι μεγάλη χαρά, μεγάλη ευλογία να συνομιλείς με τον Χριστό όπως με τον Αλέξανδρο, να συνομιλείς με τον Χριστό όπως με την Ιωάννα. Και δεν είναι αυτό αστείο, αλλά είναι μία η προϋπόθεση. Σεις είστε φίλοι μου εάν κάνετε όσα εγώ εντέλω μέσα σε εσάς. Προσωπική εντολή. Παράδειγμα, ο Αβραάμ στα 114 του χρόνια περίπου τον επισκέφτηκε ο Θεός να τον δοκιμάσει και του είπε: Αβραάμ, πάρε το γιο σου που σου χάρισα εγώ, τον οποίο αγαπάς, το μοναδικό σου, και πήγε να τον θυσιάσεις εκεί που θα σε οδηγήσω εγώ. Σοβαρή εντολή. Να θυσιάσει αυτό που αγαπάει περισσότερο από όλα ο Αβραάμ στη ζωή αυτή. Αλλά σκέφτηκε
και είπε: «Αυτός ο οποίος μου το χάρισε και μου υποσχέθηκε ότι θα κάνει μεγαλεία με αυτόν για χρόνια πολλά με το σπέρμα μου, αυτός είναι δυνατός όταν εγώ υπακούσω και τον θυσιάσω να τον αναστήσει». Και πήγε να τον θυσιάσει. Και φίλος Θεού ονομάστηκε. Γιατί? Γιατί έπραξε την εντολή του Κυρίου του, η οποία ήταν πάνω από το συναίσθημά του, από τη λογική του, από τη γνώμη του, από την ύπαρξή του, πάνω από οτιδήποτε. Μόνο ο Θεός θυσίασε τον Υιό του το μονογενή. Και ο Θεός ζήτησε αυτό από τον Αβραάμ. Δεν το απέτησε εν τέλει, το ζήτησε όμως. Και ο Αβραάμ το δέχτηκε. Θα είσαι φίλος του Θεού εάν κάνεις ό,τι εντέλεται σε σένα ο Θεός στην προσωπική του σχέση. Θα είσαι φίλος του Θεού, του Χριστού, εάν κάνεις ό,τι αυτός εντέλεται στην προσωπική σου σχέση. Αλλά και θα είσαστε φίλοι μεταξύ σας εν το ονόματι του Χριστού, με μια ιδιαίτερη φιλία. Φιλία σώματος, ψυχής και πνεύματος. Μοναδική. Ο καλύτερος φίλος είναι ο Χριστός και η καλύτερη σου φίλη είναι η Ιωάννα. Ο καλύτερος φίλος είναι ο Χριστός και ο καλύτερος φίλος και αδερφός σου είναι ο Αλέξανδρος. Αμήν. Αυτά που λέω αμήν είναι υποσχέσεις που δίνεται στο Θεό. Αμήν. Είναι αποδοχή του Λόγου του Θεού. Και από εδώ και πέρα υπάρχει και η εντολή. Οι άντρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας, Αλέξανδρε να αγαπάς την Ιωάννα όπως ο Χριστός αγαπάει την Εκκλησία και την ετοιμάζει για την αιώνια ζωή, Αγία, άμωμο, ένδοξη Εκκλησία. Και εσύ Ιωάννα να αγαπάς τον Αλέξανδρο και να υποτάσσεσαι και να φοβήσαι, να σέβεσαι αυτόν, όπως η Εκκλησία αγαπάει τον Χριστό, υποτάσσεται και σέβεται και φοβάται τον Χριστό. Οι προϋποθέσεις του Ευαγγελίου δεν είναι βαριές. Το φορτίο του Χριστού δεν είναι βαρύ. Καλό είναι, όμορφο είναι. Και σας δίνεται η ευκαιρία πραγματικά να απολαύσετε μια ευλογημένη και αγία οικογένεια, εσείς και τα παιδιά σας, σήμερα. Όμως υπάρχουν και λεπτομέρειες που είναι πολύ σημαντικές. Οι γυναίκες με στολή κοσμία, με εδώ και σοφροσύνη να στολίζουν τον εαυτό τους. Δεν θα του αρέσεις αν στολίζεσαι με νεωτερισμούς μέσα στο μοντέρνο του κόσμου τούτου. Και αν παρόλα αυτά του αρέσεις, που δεν θα του αρέσει, δεν θα αρέσει τον Χριστό. Γι' αυτό πρέπει η στολή σου να είναι κοσμία, με εδώ και σοφροσύνη, και να στολίζεις τον εαυτό σου με έργα αγαθά. Γιατί οι γυναίκες είναι αγαθοποιούσε και μη φοβούμενε μηδεμίαν πτώησιν, γιατί είναι σκεύια στα νέστρα αλλά έχουν δύναμη ψυχής. Εσύ είσαι ο μόνος άνθρωπος που μπορείς να στηρίζεις στις δυσκολίες της ζωής, γιατί υπάρχουν δυσκολίες στη ζωή και θα υπάρξουν. Ο μόνος που μπορεί να βάζει πλάτη, καθώς λέμε, στον Αλέξανδρο το Γεωργίου, είσαι εσύ Ιωάννα. Σαν δούλη του, σαν αδελφή του, σαν φίλη του και σαν γυναίκα του. Και οι γυναίκες πρέπει να είναι, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, φιλάνδρες, φιλότεκνες, σόφρονες, αγνές, οικοφύλακες, αγαθές, ευπηθείς εις τους ιδίους αυτών άνδρας, για να μην βλασφημείται ο Λόγος του Θεού. Το ξαναδιαβάζω. Φιλάνδροι, αυτή είναι η εντολή του Κυρίου. Φιλότεκνοι, να αγαπάς τον άντρα σου και τα παιδιά σου. Σόφρονες, αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Καθαρές, αγνές, δεν θα χαλάσει τίποτα την αγνότητά σου. Και αν κάτι χαλάσει, το αίμα του Ιησού Χριστού θα σε καθαρίζει πάντοτε όταν το επικαλείσαι. Και ιδιαιτέρως οικοφύλακες, που σημαίνει οικουρή. Ωραία ελληνική λέξη. Να επιβλέπεις τον οίκο σου, εσύ έχεις την ευθύνη. Το μυστικό της ευλογημένης οικογένειας είναι η γυναίκα.
να επιβλέπεις, να συντηρείς, να φυλάτεις, να τακτοποιείς και να διοικείς τον οίκον σου. Αυτό θα πει η κουρός. Αλλά και εσύ, Αλέξανδρε, η γυναίκα είναι το μυστικό της ευλογημένης οικογένειας, αλλά την ευθύνη της ευλογημένης οικογένειας την έχεις εσύ που είσαι η κεφαλή της. Εσύ, όπως λέει, και μ' αρέσει αυτό που λέει ο Απόστολος ο Παύλος, κήρυξον το λόγον, επίμενε γέρος ακέρος, έλεγξον, επίπληξον, πρότρεψον με τα πάση μακροθυμίας και διδαχής. Αυτή είναι η ευθύνη σου, ο λόγος του Θεού, αλλά με τα πάση μακροθυμίας και διδαχής, και το αποτέλεσμα θα είναι η δόξα του Θεού στο σπίτι σας. Και ένα τελευταίο, αγαπημένα μου αδέλφια, ίσως και το σημαντικότερο, ίσως. Όλα είναι σημαντικά, όλος ο λόγος του Θεού είναι σημαντικός. Οι άνδρες, συνοικείτε με τα γυναίκα σας κατά γνώση. Αποδίδοντες τιμή στο γυναικείο γένος ως σκεύος ασθενέστερο και ως συγκληρονόμους της χάριτος της ζωής, για να μην εμποδίζονται οι προσευχές σας. Στην αρχή σας είπα ότι οι προσευχές είναι το ωραιότερο δώρο που σας έχει δώσει ο Θεός. Αλλά υπάρχει μια αιτία να εμποδίζονται οι προσευχές σας και να μην έχουν κανένα αποτέλεσμα, εάν δεν συνοικείς κατά γνώση με τη γυναίκα σου. Να τη γνωρίζεις, να γνωρίζεις τις θλίψεις της, τις ταλαιπωρίες της, ό,τι την αποσχολεί, και να στέκεσαι όπως ο Χριστός. Να μην της χαλάς ποτέ χατήρι, να μην γίνεσαι ποτέ πικρός σε αυτόν, σε αυτήν. Όπως κάνει ο Χριστός εσένα, θα κάνεις εσύ στην Ιωάννα. Αμήν. Και ποτέ δεν θα εμποδίζονται οι προσευχές σας. Αλλά και εσύ, Ιωάννα, κάποτε οι άγιες γυναίκες, οι ελπίζουσες στο Θεό, εστόλιζαν εαυτές τους εαυτούς τους υποτασσόμενοι εις τους άνδρας αυτών, ώστε η Σάρα υπήκουσε στον Αβραάμ, καλούσα αυτόν Κύριον. Προηγουμένως είπα και δούλη του. Δεν είναι υποτιμητικό, είναι δόξα σου. Γιατί έχεις εσύ Κύριον τον Χριστό, αλλά η κεφαλή σου είναι ο άντρας σου. Είσαι δούλη του. Θέλεις να θέλεις, Ιωάννα. Είναι τιμή σου, είναι ευλογία. Θα χαίρεται ο Θεός. Η Σάρα απεκάλεσε τον Αβραάμ Κύριον αυτής, εις την οποία εσείς εγεννήθητε τέκνα, ώστε τότε και μόνο τότε θα μπορείς να αγαθοποιείς, και φόβος δεν θα υπάρχει στην καρδιά σου, γιατί η τελή αγάπη εξοδιώκει το φόβο. Και η αγάπη που εξοδιώκει το φόβο σε εσάς είναι πρώτον η αγάπη του Θεού Πατρός, να είναι τετελειωμένη μέσα σας, να κατοικεί μέσα σας ο Θεός. Άρα η αγάπη του να είναι τετελειωμένη. Αλλά δεν λογίζεται αγάπη Θεού χωρίς να αγαπάς τον αδελφό τον Αλέξανδρο σαν Κύριό σου, γιατί είναι η κεφαλή σου. Και δεν λογίζεται αγάπη του Θεού αν δεν αγαπάς την Ιωάννα σαν το σώμα σου, γιατί είναι πραγματικά το σώμα σου. Αμήν. Και άλλα πολλά θα μπορούσαμε να πούμε, και ιδίως όταν κάποιος σας αγαπάει όπως εγώ, θα μπορούσα να μιλάω μέχρι το πρωί. Αλλά δεν είναι το κρίσιμο σημείο αυτό, να μιλήσω εγώ. Το κρίσιμο σημείο είναι να μιλήσει ο Θεός σήμερα. Γι' αυτό να σηκωθούμε, αγαπητά μου αδέλφια. Θα μάθει, θα μάθει. Αγαπητέ αδελφέ Αλέξανδρε, ενώπιον Θεού και ανθρώπων, είσαι απολύτως βέβαιος ότι ο Κύριος μας και ο Θεός μας σου ζήτησε την αδελφή μας την Ιωάννα για σύζυγό σου, καθώς έστειλε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό να βρει και να παραλάβει
την Εκκλησία του ως νύφη και κοσμένη, απολύτως βέβαιος, ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Άρα λοιπόν υπόσχεσαι ότι θα αγαπάς αυτήν όπως το δικό σου σώμα, καθώς ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία του και παρέδωκε τον εαυτό του υπέρ αυτής. Υπόσχεσαι ενώπιον Θεού και ανθρώπων ότι θα αποδίδεις εις αυτήν την οφειλωμένη εύνοια κατά την εντολή του Ευαγγελίου, αναγνωρίζοντας ότι το σώμα σου ανήκει σε αυτήν. Υπόσχεσαι ότι θα συνοικείς κατά γνώση μαζί της, αποδίδοντας τιμήν εις αυτήν ως σκεύος ασθενέστερο και συγκληρονόμο της χάριτος της ζωής. Υπόσχεσαι ότι κανένα πρόσωπο ή περίσταση της ζωής δεν θα σε χωρίσει από αυτήν παρά μόνο ο θάνατος, όπως ο Λόγος του Θεού λέγει, εκείνο το οποίο ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος σας μη χωρίζει. Αμήν. Αγαπητή αδελφή Ιωάννα, είσαι απολύτως βεβαία ενώπιον Θεού και ανθρώπων ότι ο Κύριος μας και ο Θεός μας σου δίδει σήμερα τον αδελφό μας τον Αλέξανδρο για σύζυγό σου, καθώς έστειλε τον Κύριον Ιησού Χριστό να βρει και να παραλάβει την Εκκλησία του ως νύμφη και κοσμημένη? Απολύτως βεβαία. Εξ αυτού υπόσχεσαι ότι θα αγαπάς και θα σέβεσαι αυτόν πάντοτε, καθώς πρέπει εν Κυρίω. Υπόσχεσαι στον Θεό ότι θα αποδίδεις αυτόν την οφειλωμένη εύνοια κατά την εντολή του Ευαγγελίου, γνωρίζουσα ότι το σώμα σου από εδώ και πέρα ανήκει στον Αλέξανδρο. Υπόσχεσαι ότι θα συνοικείς κατά γνώση μαζί του με φρόνηση και θα υποτάσσεσαι σε αυτόν, καθώς η Εκκλησία υποτάσσεται στο Χριστό κατά το Λόγο του Κυρίου. Υπόσχεσαι εν τέλει ότι κανένα πρόσωπο ή περίσταση της ζωής δεν θα σε χωρίσει από αυτόν παρά μόνον ο θάνατος, όπως ο Λόγος του Θεού λέει, εκείνο το οποίο ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος να μη χωρίζει. Εν τέλει θέλω να σας πω και κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και για σας και για όλους μας. Τα τέκνα. Υπακούεται εις τους γονείς σας εν Κυρίω. Τα τέκνα. Υπακούεται εις τους γονείς σας εν Κυρίω. Τώρα έχεις τέσσερις γονείς και εσύ έχεις τέσσερις. Διότι τούτο είναι δίκαιον ενώπιον του Θεού. Όχι ευάρεστον, δίκαιον. Γιατί αυτοί σας φέρανε σήμερα και κάθεστε εκεί. Είναι δίκαιον ενώπιον του Θεού. Τι είναι δίκαιον? Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, η οποία είναι εντολή πρώτη με επαγγελία, για να γίνετε σε εσάς καλός και να είστε πάντοτε μακροχρόνιοι επί της γης. Αμήν. Και εμείς τώρα, τις βέρες, και εμείς τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να προσευχηθούμε όλοι μαζί. Ο Θεός να ευλογήσει πλούσια τον αδελφό μας τον Αλέξανδρο, την αδελφή μας την Ιωάννα, να τους κάνει μια ευλογημένη οικογένεια που να υπηρετούν ο ένας τον άλλον, να είναι δούλοι του Χριστού, διαχειριστές των μυστηρίων του Θεού, και να είναι δούλοι της Εκκλησίας, διαχειριστές της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Ύστερα από αυτή την ομολογία σας, και εγώ ως νόμιμος λειτουργός της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής σας ανακηρύττω εις συζύγους και εκείνο το οποίο ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος ας μη χωρίζει. Αμήν. Αδελφοί, σας παρακαλώ όλοι να προσευχόμαστε για τα παιδιά.
Πατέρα μας ευλογημένε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ώρα αυτή, για τον αδερφό μας τον Αλέξανδρο, για την αδερφή μας την Ιωάννα, που εσύ έκανες αυτό το φοβερό θαύμα, Κύριε μου, να γεμίσεις την καρδιά τους με αγάπη δική σου, δια Πνεύματος Αγίου, για τον έναν προς τον άλλον. Και σήμερα να σταθούν στην παρουσία σου, να ομολογήσουν ότι εσύ τους ενώνεις, εσύ τους παντρεύεις, εσύ δημιουργείς σήμερα αυτό το γάμο. Και να σε παρακαλέσουμε και εμείς στο όνομα του Χριστού, επί το λόγο σου και επί τον όρκο σου, ευλογών κατά πάντα να τους ευλογείς, πληθύνων κατά πάντα να τους πληθύνεις, η ελπίδα τους να είναι ο Ιησούς Χριστός, βεβαία και ασφαλής, ώστε να είναι πάντοτε ευλογημένοι στην παρουσία τη δική σου, σαν δέντρα πεφυτευμένα παρά τους ρίακας των υδάτων. Και τώρα στο όνομα του Χριστού αφιερώνουμε όλοι μαζί τον αδερφό μας τον Αλέξανδρο και την αδερφή μας την Ιωάννα, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε σένα τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα στο Άγιο, και σε οικετεύουμε ευλογών πάντοτε να τους ευλογείς, πληθύνων πάντοτε να τους πληθύνεις. Ιδιαιτέρως δεν προσευχόμεθα να τους έχεις πάντοτε αγαπημένους, ενωμένους, έτοιμους για την αρπαγή της Εκκλησίας σου, για να τους χαρίσεις, να δοθείς αυτούς πλουσίως η είσοδος στη Βασιλεία των Ουρανών, με καρπό πολύ εις δόξαν και έπαινον του ονόματός σου του Αγίου, ευλογημένε μας Πατέρα, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Να ψάλουμε τον ύμνο. Καθίστε σας παρακαλώ, αδερφοί. Να ψάλουμε τον ύμνο 542. Και καθώς ψέλνουμε τον ύμνο, οι αδερφοί μας θα σας μοιράσουν μπουμπουνιέρες, καθώς ήθιστε. Ο Δημιούργε Αλέξανδρο, συγχωρήγε ποιητή των πρωτοπλάστων, ζούμε Θεό, δόρισε πλουσία τις ευχές σου. Σε ευχαριστώ και στα λεπτά σου. Συμποθέσπισε στο γάμο στην Εδέμ τη θαλέρα, και ευλόγησες κατόπιν με το γάμο της Συθέμ. Νυμφίους και για πάντα τις στους ενώσε, σε οικετεύουμε Πατέρα με μα σου έλθε, και τους νέων γησε θέση θεούσια τους νυμφί. Τους ένωσε
Χριστός αγάπη και ειρήνη για να όσο ζουν επί γης σύνθε ουσία τους νηφίους και για πάντα τη στους ένωσε, δώσ' αγάπη και ειρήνη για να είναι ευτυχής και με στη ψυχή όσο ζουν επί γης, σύθε. Νίκο, θα κάνεις προσευχή μετά, θα σηκώθει. Βάλω την άλλη. Υπήρους και στους ένωσε, δώσε να'ν επί στη δούλη του Χριστού σε δυνατέ και με στη ζωή του όλοι να τιμούν εσέ Θεέ, σύ Θεέ. Λουσία στους νυμφίους και ο Κύριος να σας ευλογήσει και να σας φυλάει, ο Κύριος να επιλάμψει το πρόσωπο αυτού επάνω σας και να σας ελεεί, ο Κύριος να υψώσει το πρόσωπον αυτού επάνω σας και να σας δίνει τη δική του την ειρήνη. Και εμείς ευχόμαστε κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Αμήν. Εδώ αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, αδελφοί και αδελφές, τελειώσαμε. Ευχαριστούμε το Θεό για τα παιδιά αυτά. Να σας θυμίζω ότι είσαστε προσκεκλημένοι, είμαστε προσκεκλημένοι όλοι και σε ένα άλλο γάμο. Εύχομαι να μην λείψει κανείς στο γάμο του Χριστού και της Εκκλησίας. Όλοι να είμαστε εκεί, με τη χάρη του Χριστού. Και τώρα θα κατέβουν τα παιδιά κάτω, εδώ μπροστά, και οι γονείς τους, και οι μεν και οι δε, και οι αδελφοί και οι συγγενείς, και όλοι μας θα ερχόμαστε από αυτό το διάδρομο, θα τους χαιρετάμε και θα φεύγουμε από αυτό το διάδρομο για να γίνονται όλα ευσχημόνως και κατά τάξη. Ο Θεός μαζί σας.